το Άγιο Όρος σε θεωρείται σαν το πιο κατάλληλο ορμητήριο για την εξέγερση της Μακεδονίας. Όχι μόνο γιατί η Χερσόνησος ήταν φυσικό οχυρό, αλλά γιατί εκεί, χάρη στα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από παλιά, απαγορευόταν η είσοδος στα τουρκικά στρατεύματα και γιατί ακόμη οι 3.000 περίπου άνδρες που μόναζαν εκεί θα μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόλογη στρατιά. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ούτε η κατάλληλη προετοιμασία είχε γίνει, ούτε οι επαναστατικές ιδέες συμβιβάζονταν με τον ιδεολογικό κόσμο των μοναχών και με το αγιορείτικο καθεστώς. Φθάνοντας λοιπόν ο Εμμανουήλ Παπά στο Άγιον Όρος, άρχισε αμέσως την οργάνωση της Επανάστασης, έχοντας πολύτιμη βοήθεια από τους μοναχούς και κυρίως από τον ηγούμενο της Μονής Εσφυγμένου. Από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η αποστολή εγγράφου στην κοινότητα της Ίδρας, ζητώντας ναυτική βοήθεια για να χτυπήσουν τη Θεσσαλονίκη και να αποκλείσουν τα παράλια της Καβάλας. Διοριστής παρατογενικού εφόρου της ημετέρας εταιρείας, κυρίου Αλεξάνδρου Υψηλάντου, φιλογενέστατη αδελφή και βουλευτέ της νήσου Ίδρας, να λάβετε σπλάχνα ηχτυρμών, να διορίσετε 12 αρματωμένα καλά καράβια, ανάλογα εις τους βαρβάρους και τυράννους τούτων των μερών. Εξ αυτών, τα μεν 8 δυνατότερα να διοριστούν, να κτυπήσουν συγχρόνως με θυμών το κάστρον της Θεσσαλονίκης. Τα δε 4, αν είναι και αδυνατότερα, δεν πειράζει, να αδιοριστούν από καβάλαν εις το Άγιον Όρος, δίδοντες ορδινίας προς αυτούς να έλθουν εις αντάμωσήν μου και συνομιλούντες να λάβουν τας οδηγίας μου. Μένω με το ζήτω η πατρίς, ζήτω η ελευθερία το γένος. Φίλος και αδελφός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Εμμανουήλ Παπάς. Στα τέλη Μαΐου του 1821 η Επανάσταση γενικεύεται σε όλη τη Χαλκιδική. Πρώτα ξεσηκώνονται τα χωριά της Κασάνδρας και έπειτα όλα τα άλλα χωριά της Ιθονίας, ιδίως όταν μαθαίνουν ότι οι Πολυγυρινοί αντέκρουσαν τους Τούρκους πολιτοφύλακες της Παζαρούδας. Οι αγωνιστές έφταναν περί τους 4.000, από τους οποίους οι 1.000 ήταν αθωνίτες μοναχοί. Οι δυνάμεις αυτές χωρίστηκαν σε δύο σώματα. Το ένα, που το αποτελούσαν οι μοναχοί μαζί με τους επαναστάτες από τα γύρω χωριά, βρισκόταν υπό τις διαταγές του ίδιου του παπά, και το άλλο υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού Χάψα από τα παζαράκια της Κασάνδρας. Ο παπάς άρχισε τη δράση του από την Ιερισσό, την οποία και κατέλαβε την 1η Ιουνίου, δεχόμενος τα ευχαριστήρια και την έκφραση ευγνωμοσύνης από τους αρχιερείς Ιερισσού και Μαρονίας. Δηλοποιώ δια του παρόντος μου ταπεινού, ούτω κινδυνεύοντες, ελεήθημεν μετά Θεόν παρά του ευγενεστάτου και ορθοδοξάτου αρχιστρατήγου κυρίου, κυρίου Εμμανουήλ Παπά, προφθάσαντος με τα χριστιανικά στρατεύματά του, όπου ευθύς εκυρίευσε τον τόπον μας, την επαρχίαν μου Ιερισσού και Αγίου Όρους, και αφάνισε τους Τούρκους και μας ελευθέρωσεν όλους από το στόμα της μαχαίρας, χωρίς να βλαφθεί κανένας μας. Όλοι μας υπερευχαριστούμε, μικροί και μεγάλοι, όπου με τα Θεόν οι τρόποι του είναι με σύνεσιν, με χριστιανοσύνην, με γλυκύτητα και με πόνον και με ζήλων θείων να ελευθερωθεί το γένος. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιγνάτιος υποβεβαιώ. Ο Μαρονίας Κωνσταντίος συμμαρτυρώ. Οι νίκες του σώματος του Εμμανουήλ Παπά έφεραν μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των Ελλήνων. Το ένα χωριό μετά το άλλο ξεσηκώνονται. Ο παπάς προχωρεί στα μαντεμοχώρια και ενώνεται με τους ήδη επαναστατημένους μαντεμοχωρίτες. Όλοι μαζί κατευθύνονται στον κάμπο της Νέας Απολωνίας και καταλαμβάνουν τη Γαλάτιστα και τα Βασιλικά. Εδώ ήρθε και ο Χάψας και άλλοι οπλαρχηγοί, και μαζί με τους βασιλικιώτες καταδιώκουν τον Αγκού Σαγά και τον Τσιρίμπαση Χασάν ως το χωριό Σέδας. Οι Τούρκοι θορυβούνται πολύ και ο Βαλής της Θεσσαλονίκης ζητεί ενισχύσεις από την Κωνσταντινούπολη και τους γειτονικούς Καζάδες.
Οι επαναστάτες περνούν την Καλαμαριά και προελάβουν προς τη Θεσσαλονίκη. Το στράτευμά μας έως αυτή την ώρα επλησίασεν τριών ωρών μακρόθεν της Θεσσαλονίκης, πληροφορεί με επιστολή του προς τον Παπά στις 6 Ιουνίου ο οπλαρχηγός Ιωάννης Χαντζηχρίστου, ζητώντας βοήθεια και πολεμοφόδια, επειδή με θα γυμνεί καθόλα, όπως αναφέρει. Οι προϊστάμενοι των 20 μοναστηριών του Αγίου Όρους, εκτός από τα απαραίτητα εφόδια, ζητούν και την παρουσία του ίδιου του Παπά. Τα πλοία όμως που ζητούν όλοι δεν είναι εύκολο να σταλούν, γιατί υπάρχει ο φόβος να αποδυναμωθεί ο στόλος, όπως γράφει στον Εμμανουήλ Παπά ο Δημήτριος Υψηλάντης. Ωστόσο, οι ενισχύσεις των Τούρκων έφτασαν γρήγορα από την Ανατολική Θράκη, με τον Μπαϊράμ Πασά επικεφαλής 30.000 πεζών και 5.000 υπέων να περνούν από τα στενά της Ρεντίνας, καίγοντας τα ελληνικά χωριά και σφάζοντας τους κατοίκους. Μ' όλα τα αυτά, ορισμένα ελληνικά καράβια φτάνουν στα παράλια της Χαλκιδικής και ο Παπάς καλεί τους πλοιάρχους να κινήσουν κατά της Θεσσαλονίκης για να σώσουν τους κατοίκους από τη σφαγή και τη λαϊλασία. Φιλογενέστατοι καπεταναίοι των καραβίων, χαίρετε. Χθες ακόμη εμάθομεν των καλών σας εντάφθα ερχομών. Αμέσως, αδελφοί, και χωρίς την ως αργοπορίας να κινήσετε κατά της Θεσσαλονίκης προς κατατρόπωση των εκεί εχθρών και ίσως με τούτο καταπαύσομεν των εχθρών την ορμήν και την έξω και την έσω, διότι, αδελφοί, όλα τα πέριξ χωρία τα κατεφάνισαν οι εχθροί και πολλούς αδελφούς μας χριστιανούς κατέσφαξαν. Όθεν κάμετε το γρηγορότερον, ότι απαιτεί η φιλογένειά σας και εξακολουθήσατε εις ό,τι σας υπούν οι ηρημένοι προς βοήθεια των αδελφών μας. 1821 Ιουνίου 16. Πολύγερος. Ο αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας, Εμμανουήλ Παπάς. Η κατάσταση όμως συνεχώς χειροτέρευε στα ελληνικά στρατόπεδα. Ο Μπαϊράμ Πασάς, καίοντας και λελατώντας, είχε φτάσει έξω από τη Χερσόνησο του Άθο, ενώ έντρομοι κάτοικοι με τα γυναικόπαιδα είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο άβατο του Αγίου Όρους. Στην πόλη των Σερών και στη Δοβίστα γίνονται μεγάλες σφαγές. Δημεύεται όλη η περιουσία του Εμμανουήλ Παπά και η οικογένειά του οδηγείται στις φυλακές. Είναι συγκλονιστική η ιστορία των υπολείπων μελών της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά, καθώς τα μικρότερα παιδιά του και η σύζυγός του, η Φέδρα, έζησε εδώ στις Σέρες υπό αυστηράν απομόνωση. Και είναι επίσης τραγικό ότι σχεδόν σε όλα τα χρόνια του αγώνος, ζώντας σε απομόνωση, βρέθηκαν όλα τα μέλη της οικογένειας σε εκτρή οικονομική κατάσταση, καθότι είχε δίμευθεί όλη η περιουσία του Εμμανουήλ Παπά, που σημειωτέων μετά την αποτυχία της Επαναστάσεως στο Άγιον Όρος και στη Χαλκιδική, ο Εμμανουήλ Παπάς, απογοητευμένος, μετά περίπου από 9 μηνών αγώνος, μόνος, αλλά βεβαίως και με την απειθαρχία και την αταξία και το απειροπόλεμο των Ελλήνων επαναστατών, ήταν φυσικό να αποτύχει αυτή η επανάσταση. Από εδώ και πέρα, γράφει ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, αρχίζουν οι συνεχείς αιτήσεις στρατιωτικών ενισχύσεων, οι δυσαρέσκειες, οι φόβοι και οι δυστροπίες των μοναχών. Ο Εμμανουήλ Παπάς κάνει συνεχώς εκκλήσεις, ενώ δεν πάβει να ενεργεί για να ξεσηκώσει σε ανταρσία και τους Έλληνες της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Η επανάσταση στη Χαλκιδική εντοπίζεται στις Χερσονήσους Αγίου Όρους και Κασάνδρας και η άμυνα των Ελλήνων περιορίζεται πίσω από τις λεπτές διοργές των. Ο Παπάς καταβάλει περάνθρωπες προσπάθειες να κρατήσει το ηθικό των ανδρών του, ξοδεύοντας όλη του πλέον την περιουσία, είτε για τη μίσθωση καραβιών με 12.000 γρόσια το μήνα, για να περιπολούν έξω από τα παράλια των Χερσονήσων, είτε για αγορά πολεμοφοδίων.
Από τα τέλη Σεπτεμβρίου η κατάσταση στην Κασάνδρα είχε γίνει απελπιστική. Όχι μόνο ενισχύσεις δεν έφταναν στο ελληνικό στρατόπεδο, αλλά και τα ψαριανά καράβια αποχώρησαν γιατί δεν πληρώνονταν οι μισθοί των πληρωμάτων. Οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους αρνούνταν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, να ενισχύσουν οικονομικά τον αγώνα. Και ο Δημήτριος Υψηλάντης περιοριζόταν σε συμβουλές και ενθάρρυνση του Εμμανουήλ Παπά με τις επιστολές που του έστελνε. Ενώ το τελικό χτύπημα ήρθε από το νέο εμπειροπόλεμο στρατηγό της Θεσσαλονίκης, Μεχμέτ Εμίν Πασά, που με γενική επίθεση 15.000 ανδρών, χρησιμοποιώντας και κανόνια, κατέλαβε την Κασάνδρα, ενώ τα 3/4 των Ελλήνων αγωνιστών έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Ήρθε πλέον η ώρα της κατάρρευσης. Ο Εμμανουήλ Παπάς διασώθηκε και κατέφυγε στο Άγιον Όρος, όπου πίστεψε πως θα μπορούσε να συνεχίσει την επανάσταση. Οι ελπίδες του όμως να διατηρήσει εκεί άσβεστη την επαναστατική φλόγα αποδείχθησαν μάταιες. Στις 9 Νοεμβρίου, οι προϊστάμενοι της Ιεράς Συνάξεως απελευθερώνουν το φυλακισμένο ως τότε στις Καριές Τούρκο διοικητή του Αγίου Όρους, Χασεκί Χαλιλμπέη, και αυτός, την ίδια μέρα με Μουρασελέ, ζητεί από τους μοναχούς της Μονής Εσφυγμένου να συλλάβουν και να παραδώσουν τον ηγούμενό τους, τον Εμμανουήλ Παπά και τον πιστό του σύντροφο μοναχό Νικηφόρο Ιβυρίτη. Ο Εμμανουήλ Παπάς, απογοητευμένος από την κεντρική διοίκηση, καθώς επίσης και από τους ηγέτες των μοναστηριών, πλην του Ιωακήμ, φοβάται πως θα συλληφθεί. Αναγκάζεται λοιπόν να φύγει από το Άγιο Όρος, να φύγει από τη Μονή Εσφυγμένου, μαζί με άλλους κοσμικούς και κληρικούς, για την ελεύθερη Ελλάδα. Οι κακουχίες όμως, οι ταλαιπωρίες και ιδίως η απογοήτευση που νιώθει ο Εμμανουήλ Παπάς, έχουν κλονίσει την υγεία του. Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή πάνω στο καράβι που το μεταφέρει στην Ίδρα. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1821 κηδεύεται με τιμή στρατηγού στην Ίδρα. 20 μέρες αργότερα, ανήμερα της γιορτής των Χριστουγέννων, ο Δημήτρος Υψηλάντης δίνει στους γιους του Εμμανουήλ Παπά αποδεικτικό των αγώνων του προς το έθνος. Το έγγραφο αυτό, όπως εξιστορεί ο Απόστολος Βακαλόπουλος, είναι ο επίλογος της ιστορίας του Εμμανουήλ Παπά, που θυσίασε τα πάντα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Οικογένεια, πλούτη, γαλήνη, τρεις γιους στα πεδία των μαχών και τέλος την ίδια του τη ζωή στο βωμό της ελευθερίας. Κοινό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο ενάμινος επαναστατικός αγώνας του Εμμανουήλ Παπά και των συνεργατών του στη Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των Οθωμανικών στρατευμάτων προς την Νότια Ελλάδα, που σημαίνει ότι έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο στην καλύτερη οργάνωση της επαναστάσεως στη Νότια Ελλάδα.